Θα κρατήσουμε παρακαλώ το θερμότερο χειροκρότημά μας στο τέλος για να μην χαλάμε τον ηρμό τους. Ευχαριστώ. Χρυσόστομος, στις Αντιόχειας στα Έρυπρο πάλι λίγος ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πώς είναι πηδάσει καθώς ο φως φροντίζει σαν πατέρας το χούσκαλο φανά και για να μην πεις πρώτα μιλά είναι τα λόγια του χρυσά. Παρουσίασαν πολλούς πλούσιους καρπούς και υλικούς και πνευματικούς. Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας ήταν επίσκοπος Κεσαρίας. Βασιλιάδο, μια πόλη που έφτιαξε η αγάπη του μεγάλου βασιλείου. Μια πόλη με νοσοκομεία, τοχοκομεία, ορφανοτροφία, ξενώνες, νεοκομεία. Μια πόλη αγάπη. Βασιλιάδα ξεχωστή, με αγάπη ταχτισμένη. Εκεί βρίσκεται η καταφυγή, όλοι οι βασανισμένοι. Φτωχοί και χείρες και ορφανά, λεπροί, άρρωστοι και γέλοι, αγάπη βρίσκεται στο γη, απ' τα ίδια στο χέρι. Όταν ο Άγιος Γρηγόριος έγινε πατριάρχης, η Εκκλησία κινδύνευε, όσο η Εκκλησία στα χείλη των ερετικών. Όταν στο θρόνο ανέβηκε της ξακουστής της πόλης, η Ορθοδοξία έρχνε, ερετικοί ήταν όλοι, τα λόγια του ελεκτικά, φωτιά είχαν γίνει και σε ένα χρόνο ερετικό. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, παράδειγμα αγιότητας για όλους τους χριστιανούς. 7.000 οι φτωχοί που βρίσκαν κάθε μέρα αγάπη στο συσίτιο του στοργικού πατέρα. Το σύνθημά τους ήταν η ελεημοσύνη, όποιος χαρίζει στο φτωχό, στον Κύριό μας δίνει. Βασίλειος, Γρηγόριος Χρυσόστομος, οι τρεις μεγάλοι της αλήθειας και της σοφίας κήρυκες. Άγιοι, εσείς που αγαπήσετε τα νιάτα, τα μικρά παιδιά προσευχηθείτε στον Θεό να έχουμε σοφία στη λαχνική καρδιά. Κορίτσια στο τέλος. Thank you.
γάργαρα, κρυστάλλινα νερά. Μα πίσω από αυτά τα ποτάμια κρύβονται τις χριστικές, οι Άγιες Μητέρες. Σήμερα στην γιορτή τους θα σας παρουσιάσουμε σε κάποια στιγμιότυπα από την παιδική της ηλικία. Μέσα στη θερμονή της οικογένειάς τους έφερε σπουδαία παραδείγματα και πράγματα αυτά, καθώς έγινε την εξέλιξη της ζωής τους και έγιναν τόσο μεγάλοι, ώστε να λάβουν σε όλους τους αιώνες τα φωτεινά αστέρια και δημόσια και την ιδιότητά τους. Θα αρχίσουμε με την οικογένεια του Μεγάλου Βασιλείου. Η μητέρα του ήταν η Εμέλη. Ήταν η Εμέλη, εγώ της Ετρενή. Και με στη Κεσάρια σε όλους ακουστεί. Ο Θεός της χάρισε 9 καλά παιδιά. Και αυτή τους φύτεψε μεγάλα ιδανικά. Τα μόνο με τα σπούδα τους στα πιο καλά σχολιά. Μα πάνω απ' όλα ήθελε να είναι του Θεού παιδιά. Καλώς τα Βασίλα και τη Μακρίνα μου, καλώς τα παιδιά μου. Καλημέρα μητέρα. Καλημέρα μητέρα. Πολύ σοβαρής. Πολύ σοβαρής η ζήτηση του βλέπω έχετε. Πώς θα περάσετε σήμερα, έχετε κάποιο πρόβλημα? Όχι εμείς, αλλά να, κουβεντιάζουμε για κάποια παιδιά που γνωρίζουμε και αυτά έχουν σοβαρά προβλήματα. Εμένα πιέζει αυτό το φτωχό μωράκι που μένει έξω από το πολιτεία. Λίγο να υποφύγει το από την πείνα. Ο Θεόφυλλος της μαθητής στον Αυστράτη δεν έχει το πιο στο μάτι μας. Και είπαμε που θα δώσει εδώ και καιρό ο πατέρας του τη βλέπεις πως δεν έχουν βήματα για να σπουδάσει τα παιδιά του. Και αυτό το χρωμό κορυφάκι που το συναντάμε κάθε μέρα και πουλάει για άλλη αγώστα δεν είναι το πολύ το μέσο στη μαχή. Καλά μου παιδιά, χαίρομαι τόσο πολύ που ενδιαφέρεστε και τα άλλα παιδιά και τα προβλήματά μας. Εσάς δεν σας λείπει τίποτε. Έχετε γονείς που σας αγαπούν και πλούσια με όλα τα αγαθά. Μπορείτε να σπουδάσετε στις καλύτερες σχολές του τόπου μας. Έχετε γονείς που σας αγαπούν και πλούσια με όλα τα αγαθά. Αλλά μαζί με αυτά χαίρομαι και που έχετε και μια ευγενική ψυχή που μοιάζεται για τους άνθρωπους που φέρνουν γύρω σας. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά? Εσείς τι προτείνετε, τι σκέφτεστε? Να σκεφτήκαμε πως θα μπορούσαμε ίσως να τους δώσουμε από τα ρούχα μας, από τα παπούτσια μας και από τα φαγητά μας. Πολύ σωστά. Ετοιμάστε εσείς ό,τι θέλετε να τους δώσετε από τα πράγματά σας. Και εγώ θα βάλω μέσα σε ένα καλά τρόφιμα από την αποθήκη. Και ένα σακουλάκι με χρυσά μονίδωτα για να βοηθήσουμε τις οικογένειες αυτών των παιδιών. Θα πάρετε ένα καλάθι και θα το πάτε όσο πιο διακριτικά γίνεται στις οικογένειες αυτών των παιδιών. Ευχαριστούμε πολύ μητέρα. Μακάρι παιδιά μου, και όταν μεγαλώσετε να σε φωτίζει ο Θεός, να φροντίζετε αυτού να βρίσκουν μια ζεστή φωλιά, η φτωχή, η άρρωση, τα ορφανά, οι ηλικιωμένοι και όποιος άλλος έχει ανάγκη. Ποιος άραγε από εσάς θα αξιωθεί να κάνει αυτό το μεγάλο έργο? Και έγινε μορφή.
Τώρα θα πάμε στην οικογένεια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Μητέρα του ήταν η Νόνα. Η Νόνα δεν είχε παιδιά, γι' αυτό πολύ πονούσε. Μα το Χριστό και η Παναγιά πάντα παρακαλούσε. Επέρασε τα χρόνια πολλά, ώσπου μια μέρα την αξίωσε ο Θεός και έγινε μητέρα. Πρώτο παιδί ο Γρηγόριος και άλλο παιδί ο Λουλούδια. Γέμισε τα σκοντόφυλλα με παιδικά τραγούδια. Μα και αυτή προσπάθησε ως τα γεράματά της. Πολύ γνώση και αιρετή μου δώσει τα παιδιά της. Ευχαριστώ Θεέ μου που μου χάρισε το γιο μου τον Γρηγόριο. Είναι ένα δώρο δικό σου στη ζωή μας. Πόσο θέλω και αυτό που σ' αγαπά να σε δοξάζει σε όλη του τη ζωή. Γρηγόριε, Γρηγόριε. Τέλειωσες παιδί μου τη μελέτη σου. Μητέρα, αγαπώ τόσο πολύ τους παπύρους μου και όλα τα σοφάλαια που γράφουν εκεί μέσα. Δεν έχω τέλει να το διαβάζω. Αγαπάς τα γράμματα και τη σοφία των ανθρώπων. Αλλά σε φόβο εδώ, σε φόβο εδώ, εδώ στον κήπο, για να αναπνεύσεις δικές μας φοβολιές και να θαυμάσεις και ένα άλλο πολύ σπουδαίο βιβλίο. Λέγεται Φύση. Όσο είναι όλοι που θα φαντάσεις και στην εξοχή, τόσα δώρα του Θεού μας θα χαιρόμαστε εκεί. Τα λουλούδια, τα πουλιά και όλα με την πλάση. Και ο καλός δημιουργός με σοφία τα έχει πλάσει. Να σου πω κι εγώ ένα από τα πείματα που ήρθε τώρα τελευταία. Μα και βέβαια, θέλω πολύ να το ακούσω. Εγώ είσαι πιστέ τη γη μας, να λάβει πάνω τη ειρήνη, η αγάπη και η καλοσύνη. Να είναι γεμάτη με αγαπά, κοιτάει η χέρια της σκορπά. Γρηγόρη, πόσο μιλάει η φύση και ο Θεός στην ευαίσθητη ψυχή. Έφυγε σε όλη σου τη ζωή να έχεις χαρτιά μικρού παιδιού, να αγαπάς όλους τους ανθρώπους και να θυσιάζεσαι για αυτούς. Να φέρεις την ειρήνη όπου κι αν βρίσκεις και όταν σε λυγούν να μην σκέφτεσαι πάντα τους ευθύνους του αυτούς, αλλά να υποχωρείς για το καλό των άλλων. Λοιπόν, γιατί σε επένδυσε τόσο. Μου ζήτησαν να πτύξω το θέμα τη
ξεχνά πως ο Έλληνας ο Θεός. Μην ξεχνάς τα λόγια του Απόστολου Παύλου ότι όποιος έχει πολλές γνώσεις κινδυνεύει από την υπερηφάνεια. Δεν μας ωφελεί να έχουμε πολλές γνώσεις, μόνο πρέπει να έχουμε την καρδιά μας πολύ αγάπη για τους ανθρώπους μας. Όμως, δεν σε βλέπω ότι τόσο χαρούμενο από τους άλλους μέρες. Συμβαίνει κάτι και μου το κρύβεις. Έλα, κάθε. Μα, όταν πλησίασα Τρία φωτεινά.
Αυτό πολύ ευχαριστώ που πάντα μου δείχνει στον τρόπο του σωστό. Bravo! Τόσο πολύ σας κουράσαμε, όπου θα πάρετε παρέα.